Αναβρασμός επικρατούσε σήμερα στα νοσοκομεία, πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου αναστολής εργασίας για τους ανεμβολίες τους υγειονομικούς. Ένταση επικράτησε όταν η διοίκηση του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ κάλεσε τους εμβολιασμένους υγειονομικούς να πάρουν μια κάρτα εισόδου. Είμαι νοσηλευτής και εδώ. Αυτά είναι καρτελάκια των εργαζομένων του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ όσων έχουν κάνει εμβόλιο και μπορούν να μπουν στην εργασία τους. Οπότε σήμερα με το που ήρθατε εδώ, δείξατε αφού είδα μας λίγο την διαδικασία. Σήμερα το πρωί, μέσα στην τηλεφωνική πύλη, δείξαμε αυτό το καρτελάκι στον υπεύθυνο ελέγχου του νοσοκομείου, επειδή θα περάσουμε στην εργασία. Οι εργαζόμενοι αναμένουν να λάβουν τη διοικητική πράξη αναστολής. Σήμερα είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε τη συγκέντρωση με την προϋπόθεση ότι τα παίρναμε στα χέρια μας τα χαρτιά αναστολής, όπως είχε ανακοινωθεί από την κυβέρνηση για τη 1 Σεπτέμβρη. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Μπάμπης Κοροξενός, ανέφερε πως αρκετοί υπό την απειλή της αναστολής πιέστηκαν να εμβολιαστούν. Εκτιμάται ότι περίπου 80% εργαζόμενοι είναι ανεμβολίαστοι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Για σήμερα δεν θα μπουν σε αναστολή κανένας, δεν θα επιδοθεί κανένα χαρτί από αύριο. Οπότε παρατείνεται η αγωνία για μια ακόμη μέρα όλων αυτών των εργαζομένων που εδώ και 2 μήνες βιάζονται ψυχικά, γιατί δεν θέλουν να βιαστούν και σωματικά. Και βιάζονται ακόμα μια μέρα. Ήρθαμε όλοι οι εργαζόμενοι και εμβολιασμένοι και μη, με την προϋπόθεση ότι θα μας αφήσουν, όπως είχαν πληροφορίες εμάς τους ανεμβολίες τους, εκτός νοσοκομείου, για να μας επιδώσουν τα χαρτιά της αναστολής. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έγινε. Προφανώς δεν ήταν προετοιμασμένοι. Προφανώς δεν έχουν σκοπό να μας βγάλουν σε αναστολή. Προφανώς θέλουν να μας τιμωρήσουν κάπως περισσότερο. Δεν έχουμε ιδέα. Αυτό που βγαίνει όμως ως απόσταγμα είναι ότι επικρατεί ένα μπάχαλο στις αποφάσεις τους. Δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι θα κάνουν. Με διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισαν διοικητές νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων της Βόρειας Ελλάδας το θέμα της υποχρεωτικής αναστολής εργασίας εργαζομένων στον υγειονομικό τομέα, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται από σήμερα με βάση την απόφαση της κυβέρνησης για υποχρεωτικό εμβολιασμό. Σε κάποια νοσοκομεία ήδη επιδίδονται στους ανεμβολίες τους εργαζόμενους έγγραφα, με τα οποία ενημερώνονται ότι πρέπει να πάνε στα σπίτια τους μέχρι να εμβολιαστούν. Οι εκπρόσωποι των σωματείων τονίζουν ότι τα κενά θα είναι μεγάλα και σχεδόν αδύνατο να αναπληρωθούν. Κανονικά από το πρωί επιδίδονται τα έγγραφα αναστολής εργασίας στους ανεμβολίες στους εργαζόμενους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και πολλοί ήδη έχουν πάει στα σπίτια τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων Παναγιώτη Τουχτίδη, ανεμβολίαστοι είναι περίπου μέχρι στιγμής 240 από τους συνολικά 1.850 εργαζόμενους στο νοσοκομείο, ποσοστό περίπου 13%. Από αυτούς οι περισσότεροι ανήκουν στο βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, δηλαδή είναι τραυματιοφορείς ή βοηθοί θαλάμων. Όχι, ακόμη περιμένουμε τις ενέργειες της διοίκησης. Είχαμε τη συγκέντρωσή μας το πρωί, ήταν μαζική, κάναμε συνέλευση, κάναμε παράσταση στο διοικητή και στον υποδιοικητή. Η απάντησή τους ήταν ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί, περιμένουμε να δούμε, παραμένουν οι συνάδελφοι στις δουλειές τους μέχρι να τους έρθει εγγράφος η αναστολή. Η οποία περιμένετε σήμερα, αύριο? Δεν απάντησε η διοίκηση, μπορεί να είναι και σήμερα, μπορεί να είναι και αύριο, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στα άλλα νοσοκομεία. Δείχνουν αποφασισμένοι να το εφαρμόσουν. Αναταράξεις αναμένονται στη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ειδικά τώρα που εισερχόμαστε στο φθινόπωρο και όπως όλα δείχνουν, τα κρούσματα του κορονοϊού αυξάνονται και άρα οι ανάγκες σε προσωπικό και σε ΜΕΘ είναι πραγματικά μεγάλες.